Κάποτε είχα αυτή τη δουλειά που παρέδαζε στα γεύματα σε ηλικιωμένους. Μερικοί από αυτούς ήταν καθυλωμένοι σε ένα πυρικό καροτσάκι, κάποιοι άλλοι έπεσχαν από άνοια και ορισμένοι απλώς είχαν λυγμένες άδειες ή ήξεραν ότι δεν έπρεπε να οδηγούν. Συνήθως έμενα και έπιανα κουβέντα μαζί τους, πράγμα που περίμεναν από εμάς, αφού πολλοί πελάτες δεν είχαν κανένα να μιλήσουν. Η παρέα μας ήταν σχεδόν όσο σημαντική όσο το φαγητό που παραδίδαμε. Μία αγριά κυρία ανάμεσα σε όλους τους ηλικιωμένους έτυχε να τη μάθω καλύτερα. Η κυρία Μπέρνιγχαμ ήταν αξιολάτρευτη. Είχε αυτό το υπέροχο μικρό χαμόγελο, το οποίο έκανε ολόκληρο το δωμάτιο να λάμπει, όπως λένε. Ήταν μικρή σε μέγεθος, μάλλον λιγότερο από ένα 50 σε ύψος. Δυστυχώς δεν είχε κανένα να τη φροντίσει, όμως τουλάχιστον είχε κάτι να περιμένει κάθε μέρα. Το αγαπημένο μου πράγμα για την κυρία Μπέρνιγχαμ ήταν ο τρόπος που θα έλεγε μια ιστορία. Πραγματικά ήξερε πως να κρατάει το ενδιαφέρον σου και να σου ανοίξει την περιέργεια με το πόσο αγαπούσε αυτές τις ιστορίες. Μιλούσε για ιστορίες από προσωπικές της εμπειρίες, οικογενειακά προβλήματα και το πώς ήταν να είναι γυναίκα στην εποχή της. Είμαι σίγουρος πως πολλές από αυτές δεν ήταν αληθινές, μα ο τρόπος που μιλούσε για αυτές τις έκανε να φαίνονται πιθανές. Και η φωνή της, τόσο λεπτή και πράα. Νόμιζα πως τίποτα ποτέ δεν θα τραβούσε την προσοχή μου από τις καθημερινές της ιστορίες. Αυτό κράτησε μέχρι που είδε το σκίσιμο στην ταπετσαρία. Το σπίτι της ήταν περίεργα καθαρό. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως μια 85χρονη κυρία μπορούσε να κρατά το σπίτι τόσο τακτοποιημένο. Ήταν κάτι παραπάνω από καθαρό και τακτοποιημένο. Τίποτα δεν φαινόταν κατεστραμμένο, φθαρμένο ή ξεθοριασμένο. Τότε γιατί ήταν εκεί αυτό? Γιατί ήταν γδαρμένη η ταπετσαρία? Ήταν μονάχα ένα μικρό γδάρσιμο, περίπου 3 με 4 εκατοστά σε μάκρος και πλάτος, το οποίο παρακαλούσε να ξεφλουδιστεί από κάποιο πρόσεκτο παιδί. Δεν είμαι σίγουρος πως βρέθηκε εκεί ή πότε. Θα μπορούσε να εμφανίστηκε λίγο καιρό αφού ξεκίνησε να παραδίδω γεύματα ή να βρίσκονταν εκεί από την αρχή. Όπως και να έχει, με ενοχλούσε. Πολύ. Εάν κάποιος έμπαινε στον κόπο να κρατήσει το σπίτι τακτοποιημένο, γιατί να μην έφτιαχνε και την ταπετσαρία? Δεν είναι τόσο σημαντικό. Γιατί να σε νοιάξει το υπόλοιπο, αν από την αρχή δεν σκοπεύεις να κάνεις μια καλή δουλειά? Η λογική μου μοιάζει αρκετά λανθασμένη τώρα, όμως τότε είχα αιμονή με αυτό για να συνειδητοποιήσω πόσο παράλογος ακουγόμουν. Η ταπετσαρία ήταν σκισμένη. Σιγά το πράγμα, σωστά. Κάπως ως 2 μήνες πέρασαν από την πρώτη φορά που παρατήρησα το σκίσιμο και ήταν προφανές πως κανένας δεν σκόπευε να το φτιάξει. Δεν ήταν δουλειά μου, μα το να το αγνοήσω είχε καταλήξει να είναι άθλος. Η κυρία Μπέρνιγχαμ συνέχισε να λέει τις ιστορίες της, ενώ εγώ κοιτούσα το αναθεματισμένο σκίσιμο. Σου έχω πει ποτέ για τότε που έβγαινα με τον Νίλ Άρμστρονγκ? Όχι αυτή τη βδομάδα, σκέφτηκα. Η ιστορία άλλαζε κάθε φορά και αυτό είχε την περισσότερη πλάκα για να πω την αλήθεια. Όμως μία μέρα, υποθέτω πως απλώς σταμάτησα να δίνω σημασία. «Τι συμβαίνει, καλέ μου?» με ρώτησε. «Τι κοιτάζεις?» «Αυτό», είπα ξερά, δείχνοντας προς τον τοίχο πίσω της. Αυτή γύρισε ολόκληρο το αναπηρικό καροτσάκι της για να κοιτάξει. «Ναι, τι είναι?» «Είναι ένα σκίσιμο. Με ενοχλεί πολύ. Γιατί δεν το φτιάχνετε?» Πλησίασε τον τοίχο για να δει καλύτερα. «Συγγνώμη, καλέ μου, τα μάτια μου δεν βλέπουν τόσο καλά όσο κάποτε. Είμαι τυχερή που καταφέρνω να αναγνωρίσω όποιον μπαίνει από την πόρτα. Αν και συνήθως τους καταλαβαίνω από τα αρώματά τους. Είχα βαρεθεί να κοιτάζω το αναθεματισμένο πράγμα, έτσι αποφάσισα να αναδιαμορφώσω λίγο το χώρο. Σκέφτηκα να πάρω έναν άσχημο πίνακα που είχε στο διάδρομο, ο οποίος απεικόνιζε ένα άλογο, και να καλύψω με αυτό το σκίσιμο. Τι κάνεις με αυτό, καλέ μου?» ρώτησε η κυρία Μπέρνιγχαμ. Την έψα πως το άλογο θα ένιωθε μοναξιά έξω στο διάδρομο. Εκείνη γέλασε και είπε πως ήταν πολύ καλή ιδέα μου. Φαίνοντας σαν την τέλεια λύση, εκτός από το ότι έπρεπε να βάλω ένα καρφί στον τοίχο. «Μην ανησυχείς», με διαβεβαίωσε. «Αυτή η παλιή τείχη είναι γεμάτη τρύπες. Τώρα ήξερα σίγουρα πως τυφλωνόταν». Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια των ημερών που έλειπα, ο πίνακας εξαφανίστηκε. Ρώτησα τι είχε συμβεί. «Τι συνέβη σε τι, καλέ μου?» απάντησε. «Δεν είχε χαθεί μονάχα ο πίνακας, μα και η τρύπα που άνοιξε με το καρφί. Και πάλι, το σκίσμα βρισκόταν ακόμα εκεί, αν και λιγάκι μεγαλύτερο τώρα. Ένα δυσβάστακτο συνέστημα με κατέλαβε και ήθελα τόσο πολύ απλώς να το σκίσω, μα υπέθεσα πως η κυρία Μπι θα πάθαινε καρδιακό. Νομίζω πως όλοι μας έχουμε βρεθεί σε αυτό το σημείο. Βλέπεις ένα νήμα που κρέμεται ή μια τρίχα και απλώς θέλεις να τραβήξεις, σωστά? Δεν νιώθω μοναδικός αυτό το πράγμα. Υπάρχει λόγος που οι άνθρωποι κόβουν τις ετικέτες από τα παπλώματα. Απλώς σε ικανοποιεί το συνέστημα. Ή μπορεί να πρόκειται για OCD ή κάτι τέτοιο. Υποθέτω πως οι περισσότεροι που θα έβλεπαν αυτό το σκίσιμο στον τοίχο δεν θα άντεχαν να το βλέπουν εκεί όσο άντεξα εγώ. Προσπάθησα να το καλύψω με άλλους τρόπους, όπως βάζοντας μια βιβλιοθήκη μπροστά του. Κάποιος την πήγε στη θέση της. Εάν η κυρία Μπι δεν είχε οικογένεια για να τις μαγειρεύει, τότε ποιος το καλό παρέμβαινε σε όλο αυτό? Κάποιος θα έπρεπε να συντηρεί το όλο μέρος, μα όταν τη ρώτησα μου είπε: «Αχ, δεν ξέρω. Κόσμος έρχεται και κόσμος φεύγει.
δεν είναι όλοι όσο καλοί όσο εσύ. Ακόμα δεν ξέρω τι ήταν αληθινό και τι στη φαντασία της ή τη δικιά μου. Η τελευταία μου επιλογή ήταν να αποφύγω εντελώς το σαλόνι. Αυτό πήγε καλά στην αρχή, μέχρι που ξεκίνησα να ακούω αχνούς θορύβους, λες και κάποιος έσκησε σιγά σιγά ένα κομμάτι χαρτί. Πήγαινα να δω αν κάποιος πράγματι βρισκόταν εκεί και φυσικά τίποτα δεν είχε αλλάξει. «Νομίζω πως έχεις βαρεθεί τις ιστορίες μου, καλέ μου», έλεγε η κυρία Μπι. «Όχι, μάλλον απλώς τρελαινόμουν». «Φυσικά και όχι», την καθησύχαζα. «Μα κάτι έπρεπε να γίνει με αυτό το πράγμα στον τοίχο, αλλιώς θα τα έχανε εντελώς. Προσπάθησα να αλλάξω βάρδιες με κάποιον, να παραδίδει άλλο φαγητό στο σπίτι της κυρίας Μπι, μα κανένας δεν ήταν πρόθυμος να αλλάξει. Και το αφεντικό μου είπε: Αν δεν θες να κάνεις αυτή τη δουλειά, μπορώ να προσλάβω κάποιον άλλον». Του είπα για το σκίσιμο στον τοίχο που με τρέλαινε, και εκείνο σχεδόν με απέλησε. Τότε μία μέρα πήγα στο σπίτι της κυρίας Μπέρνιχαμ και εκείνη βρισκόταν ακόμα ξαπλωμένη. Είπε πως ήταν κουρασμένη και έτσι την βοήθησα να φάει. Μετά αποκοιμήθηκε. Ξαφνικά ένιωσα πολύ παράξενα που βρισκόμουν σπίτι της, λες και δεν ήμουν μόνος. Καθώς πήγαινα να φύγω, γύρισε και κοίταξε το σκίσιμο στην ταπετσαρία. Αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Με ακλόνητη αποφασιστικότητα πήρε ένα ψαλίδι από το καλάθι ραψίματος της κυρίας Μπι. Είχε έρθει η ώρα να δώσω ένα τέλος αυτό, μια και καλή. Η ηρεμία μου βρισκόταν μονάχα ένα βήμα μακριά. Όμως αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο να βάλω το ψαλίδι σε ένα τέτοιο σημείο που να μπορώ να κόψω ολόκληρο το κομμάτι με τη μία. Είχαν μείνει ακόμα αυτά τα δύο μικρά σχισίματα, μερικά χιλιοστά το ένα από το άλλο. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να πιάσω τη μία άκρη με τα ακροδάχτυλά μου και να την ξεφλουδίσω αρκετά, έτσι ώστε να μπορέσω να βάλω το ψαλίδι και να το κόψω ολόκληρο. Όμως τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως τα ήθελα. Αυτό που άρχισε σαν μικρή ατέλεια κατέληξε να γίνει μια τεράστια πληγή. Δεν υπήρχε περίπτωση η κυρία Μπέρνιχαμ να μην το προσέξει τώρα, ήταν προφανές ακόμα και με την περιορισμένη όρασή της. Προσπάθησα να κάνω το ίδιο πράγμα ξανά, να το κόψω ολόκληρο, μα απέτυχα ξανά. Βλαστήμησα. Δεν υπήρχε γυρισμός τώρα. Προσεκτικά τράβηξα την προεξοχή. Χριστέ μου, το ήξερα πως ήταν λάθος, μα το ένιωθα τόσο σωστό. Η αρχική ιδέα ήταν να περιορίσω τη ζημιά, όμως ενώ συνέχιζα, κατέληξε να γίνει αδύνατο να σταματήσω. Η όλη διαδικασία ήταν τόσο αναζωογονητική. Το τράβηξα με όλη μου τη δύναμη, καθώς ολόκληρο το τμήμα της ταπετσαρίας άρχισε να ξεκολλά, αρνούνταν όμως να κοπεί τελείως, καθώς κρατιόταν από μία μικρή κλωστή. Το κούνησα πάνω κάτω. Το τράβηξα πάνω από τα παράθυρα, τις πόρτες και τα έπιπλα. Έπρεπε να προχωράω όσο το έσχιζα, εξαιτίας του μεγέθους του. Ήταν λες και ξετύλιγα το μεγαλύτερο πουλόβερ που πλέχτηκε ποτέ. Όταν τελείωσα, δεν πίστευα τι είχα κάνει. Θα με απέλυαν. Αυτό θα συνέβαινε. Θα ήμουν ο πρώτος εργαζόμενος, τον οποίο θα απέλυαν γιατί βανδάλισε το σπίτι μιας γριάς γυναίκας. Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου πως δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα ατύχημα, μα η ενοχή με έτρωγε όλο το βράδυ και το πρωί ήξερα πως το σωστό πράγμα που θα έπρεπε να κάνω θα ήταν από την αλήθεια στο αφεντικό μου, ό,τι συνέπειες και αν είχε αυτό. Μια σειρά από αμάξια είχαν παρκάρει έξω από το γραφείο. Αυτό θα ήταν δυσκολότερο από όσο περίμενα. Διστακτικά κατευθύνθηκα προς το γραφείο του αφεντικού. Όταν μπήκα στο δωμάτιο, δύο αστυνομικοί με έπιασαν. Τρομαγμένος, άρχισε να απολογούμε. «Συγγνώμη, δεν ήθελα να το κάνω. Απλώς συνέβη και δεν μπορούσα να το σταματήσω. Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκίζω. Θα πληρώσω όσο χρειάζεται, το υπόσχομαι. Απλώς μη με απολύσετε». «Ω ναι, θα πληρώσεις», έλεγα καθώς μου περνούσε χειροπέδες. «Με συλλαμβάνετε. Φοβόμαι για τη δουλειά μου και τη φήμη μου. Μα φυλακή». Το αφεντικό μου παρέμεινε ήσυχο, ενώ ένας τρίτος αστυνομικός με άρπαξε από την μπλούζα και με έφερε πιο κοντά. «Μετά πως έκανες αυτή την καημένη γυναίκα», μου είπε, «είσαι τυχερός που είμαι αστυνομικός, αλλιώς θα σε ξεφλούδιζα σαν πατάτα παλιοψυχάκια». Οι άλλοι δύο τον τράβηξαν μακριά μου και έκατσαν ανάμεσά μας. «Γιατί το έκανες?», ούρλιαξε με το πρόσωπό του να κοκκινίζει. «Ε, γιατί το έκανες παλιό άρρωστε?». «Γιατί?». Ο τύπος πετούσε αφούς από το στόμα. Ήταν αυτό που έκανε τόσο τρομερό που άξιζε τέτοια αντιμετώπιση. Η φωνή μου βγήκε τρέμοντας καθώς προσπαθούσα να δικαιολογηθώ. Το υπόσχομαι, προσπάθησα να σταματήσω. Προσπάθησα, αλήθεια. Όμως έπρεπε να ξέρω. Έπρεπε να ξέρω πώς είναι. Δεν έχετε θελήσει ποτέ να κόψετε μια ετικέτα από ένα πάπλωμα ή να ξετυλίξετε ένα πουλόβερ. Ξέρετε πως είναι λάθος, μα ξέρετε πως θα σας κάνει να νιώσετε ικανοποίηση. Και τότε απλώς συμβαίνει και δεν μπορείς να σταματήσεις. Το καταλαβαίνετε. Σωστά, παιδιά. Οι λέξεις μου συνάντησαν πρόσωπα με τρομοκρατημένες εκφράσεις. Ήταν λες και είχα πει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που πράγματι είπα. Κάτι άρρωστο και διαστραμμένο. Το σοκ τους είχε κλέψει την ικανότητα να μιλάνε. Η σιωπή έσπασε τελικά, μα μόνο έτσι, ώστε ο αστυνομικός να μου διαβάσει τα δικαιώματά μου. Ολομόναχος στην αίθουσα ανάκρισης, πάλευα με τις αναμνήσεις μου σχετικά με την κυρία Μπέρνιχαμ.
Πώς μπόρεσα να κάνω κάτι τόσο ασεβές και καταστροφικό σε κάποιον τόσο αθώο και γλυκό? Τότε σκέφτηκα κάτι άλλο. Τι κι αν είχε δει τι έκανε στο σαλόνι της και η αδύναμη καρδιά της δεν το άντεξε? Καθώς αυτή η σκέψη περνούσε από το μυαλό μου, ένας detective μπήκε στο δωμάτιο και πέταξε μπροστά μου μερικές φωτογραφίες. Ήταν απέσιες, απίστευτα σοκαριστικές φωτογραφίες. Δίλα ρώτησα, ποιος είναι αυτός? Ποιος νομίζεις πως είναι? Απάντησε ιδιασμένος. Η καημένη κυρία Έντνα Μπέρνιχαμ. Της κοίταξα ξανά, μα ειλικρινά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ήταν αυτή. Κάθε ίντσα του δέρματός της είχε σκιστεί από το σώμα της. Κάποιος την είχε γδάρει.